Ξύρλανδη είναι και πάλι στην περιοχή μας για πολλωστή φορά, αλλά για δεύτερη φορά θα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση την Κυριακή στις 3 Ιουλίου στο Θέατρο του Παραλίου Άστρους, με πρόγραμμα ανάλογο του περσινού, όπως θα μας πει και η κυρία Σίλα Σμιθ, που την καλωσορίζουμε στον τόπο μας. Σίλα, tell us about the program and what is going to happen on Sunday, please. Yes. Well, this year's program involves more people from Ireland. We've got about 20 people coming over, and some of them are children. And we're going to be doing all of our music and dances, joining with the Greek musicians and the Irish musicians, singers and dancers, and we're just going to have the most lovely time. Αυτή τη χρονιά έχουμε πολύ περισσότερους μουσικούς και χορευτές από την Ιρλανδία, με ιδιαίτερη ποιότητα και με μεγάλη καλλιτεχνική ευαισθησία. Θα έχουμε χορούς, μουσική και τραγούδια, που επίσης θα είναι σε συνδυασμό με τους Έλληνες φίλους εδώ, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας ή εμείς θα μοιραστούμε μαζί τους τις εμπειρίες μας πάνω στη μουσική και στο χορό. Who are going to be with us? I mean, you should name them. I mean, the names of the people. Okay, there are some new musicians that are coming that came previously, but they weren't at the concert last year. And that's going to be James Patience, William Garrett, and Aidan Milligan. And they're three new musicians, very good musicians, and very good friends of the Greek musicians. Οι καινούργοι, που δεν είναι καινούργοι για την περιοχή, έχουν έρθει πολλές φορές πριν εδώ, αλλά δεν έχουν συμμετάσχει σε μεγάλη συναυλία, είναι ο James Patient, ο William Garrett και ο Aidan Milligan. Επίσης μαζί μας βέβαια είναι η Bernie Torrens, που είναι πάντοτε και παίζει το fiddle, το ιρλανδέζικο βιολί, και η Sheila Smith, η οποία είναι και η υπεύθυνη για την όλη η μουσική. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο με τους Ιρλανδούς, αλλά είναι και οι Έλληνες μουσικοί, τους οποίους γνωρίζετε όλοι, αλλά θα τους ξαναδούμε. Είναι ο Νίκος ο Διαμαντόπουλος, ο Νίκος ο Σταύρος ο Μπούζιος και ο Σπύρος ο Μαρίνης. Επίσης θα έχουμε και μία φίλη φέτος για πρώτη φορά μαζί μας, την Νίκη Τζάμπρα από την Αθήνα. Και όλοι μαζί θα προσφέρουν αυτό που σε όλους άρεσε πέρσι και ελπίζω να το ευχαριστηθείτε και φέτος. Sheila, how do you feel about coming back well once again in Astros? Yes, we love coming to Astros every year, but we really enjoyed the concert last year, and it was an encouragement to us. And also I hope an encouragement to the Greek people, and we were very, very keen to come back this year and to deepen the relationship between Voice of Astros and the Voice of the Band singers. The project has expanded and it's doing a lot of good to a lot of people. Η ερώτηση ήταν πώς αισθάνεται που βρίσκεται πάλι στο Άστρος. Η απάντηση είναι ότι για άλλη μια φορά σε όλους αρέσει να επισκέπτονται την περιοχή μας, να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της περιοχής και μέσα από τη μουσική και που είναι ένα δικό τους μέσο, να προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη ζωή των ανθρώπων για ένα καλύτερο, μια καλύτερη καθημερινότητα και καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Sheila Smith που είναι μαζί μας και να δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Παναγιώτη Ματά, να συνεχίσει και να καλωσορίσει την φίλη μας. Λοιπόν, εμείς από την πλευρά του Δήμου
καλωσορίζουμε τους φίλους Ιρλανδέζους μουσικούς, Ιρλανδούς μουσικούς για μια ακόμα φορά στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου. Καλωσορίσαμε και τη φίλη της Σίλα που βρίσκεται ήδη μαζί μας στο Παράλιο Άστρος. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι η εκδήλωση που ανοίγει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για φέτος το καλοκαίρι. Είναι μια εκδήλωση η οποία έρχεται από το παρελθόν. Είναι η συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που έχει πραχθεί στο παρελθόν και αξιοποιείται χρόνο με τον χρόνο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προσπάθειά μας για την οργάνωση των εθνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2016 στηρίζεται σε διαφόρους άξονες. Κυρίως προσπαθούμε να επαναλάβουμε την πετυχημένη συνταγή των προηγούμενων ετών, να την επαναλάβουμε όμως στα σημερινά πλαίσια με το μισό περίπου προϋπολογισμό αυτό που έχει διατεθεί πέρυσι, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις και χωρίς να δημιουργήσουμε κανένα έλλειμμα ούτε στην διασπορά και τη χωροθέτηση των εκδηλώσεων, ούτε στην ποιότητα, ούτε κυρίως στη διατήρηση και διαφύλαξη συνεργασιών και φιλιών που είχαμε αναπτύξει μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαίρι. Εδώ εντάσσεται λοιπόν και η εκδήλωση που θα γίνει με τους Ιρλανδούς και Έλληνες μουσικούς στις 3 του μήνα, εδώ σε αυτόν τον όμορφο και φιλόξενο χώρο του Θεάτρου του Παραλίου Άστρους. Θα ανοίξουμε αυτόν τον τρόπο τις εκδηλώσεις μας και σκοπός μας είναι να περάσουμε ένα γοητευτικό και αξιοποιήσιμο καλοκαίρι μέσα από τον πολιτισμό.